Στο έλεος των πλημμυρών βρίσκεται η νοτιοδυτική Αγγλία. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Τάμεση έχει μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια. Εκατοντάδες σπίτια δυτικά του Λονδίνου έχουν εκκαινωθεί. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει 16 νέες προειδοποιήσεις για κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών, προβλέποντας νέο κύμα βροχοπτώσεων. Οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές βρίσκονται σε απόγνωση. Η αποχέτευση έσπασε και τώρα το νερό από την αποχέτευση, όπως βλέπετε και μυρίζετε, περνάει μέσα από την κουζίνα. Προσπαθώ να αντλήσω τα νερά, αλλά η ροή από την αποχέτευση είναι μεγαλύτερη. Εγώ ζω εδώ 4 χρόνια. Ένας γείτονας που ζει εδώ 20 χρόνια μου είπε ότι δεν έχει ξαναδεί πλημμύρες τέτοιας έκτασης. Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι αρχές έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία των οχημάτων στους πλημμυρισμένους δρόμους. Υπάρχουν τρόποι για να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα οχήματα στους δρόμους σίγουρα δεν βοηθούν. Αυτοκίνητα καταστρέφονται γιατί οι οδηγοί δεν υπακούουν στη σήμανση. Κάθε φορά που ένα όχημα περνάει από εδώ, το ύψος των υδάτων ανεβαίνει μερικά εκατοστά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές. Προανήγγειλε έκτακτη οικονομική βοήθεια και ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή. Η ανταποκρίτρια του Euronews στο Λονδίνο μεταδίδει. Η αστυνομία κήρυξε την περιοχή σε ζώνη εκτεταμένων πλημμυρών. Οι αρχές δηλώνουν ότι δεν έχουν εκδώσει ποτέ στο παρελθόν τόσες προειδοποιήσεις για σοβαρές πλημμύρες. Σε ορισμένες περιοχές ο μηνιαίος μέσος όρος βροχοπτώσεων έχει διπλασιαστεί. Πρόκειται επισήμως για την πιο βροχερή έναρξη χρονιάς εδώ και 250 χρόνια και οι προβλέψεις λένε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν. Emily Dexter, Euronews, Staines upon Thames.